Καλημέρα, βρισκόμαστε στο γραφείο του δικηγόρου και εκδότη του περιοδικού Νομοθεσία ΙΚΑ, κύριου Δημήτρη Μπούλου. Του νεοσμηνιώτη, κύριου Δημήτρη Μπούλου. Κύριε Μπούλο, καλημέρα και ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στο γραφείο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα. Μου άρεσε που τονίσατε τον νεοσμηρνιώτης, γιατί όντως είμαι πάρα πολλά χρόνια νεοσμηρνιώτης. Έχω τελειώσει γυμνάσιο στη Νέα Σμύρνη. Την αγαπώ τη Νέα Σμύρνη, όπως και όλοι εσείς φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος, δεν φαντάζομαι. Και όπου μπορώ να βοηθήσω τη Νέα Σμύρνη θα το κάνω. Ο σκοπός της συνέντευξης είναι να συζητήσουμε γενικότερα ασφαλιστικά θέματα, καθώς επίσης και θέματα ασφαλιστικά τα οποία αφορούν την επικαιρότητα. Με χαρά μου, είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορώ, ευχαρίστω να βοηθήσω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ανάποδα, ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και από την έκθεση την οποία παρουσίασε ο ΟΣΑ 17 ή 18 Σεπτεμβρίου, μόλις πριν από δύο μέρες, η οποία προτείνει ρηξικέλευες λύσεις για το ασφαλιστικό. Πείτε μας λίγο τη γνώμη σας. Ναι, είναι μια έκθεση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες. Σε αυτήν υπάρχει μια καταγραφή του τι συμβαίνει στην κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας. Πέραν της καταγραφής υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις, υπάρχουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σηματοδοτούν κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό. Δεν είναι βέβαιο ότι θα υιοθετηθούν αυτές οι προτάσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στην έκθεση αυτή, όμως αναμφίβολα καταδεικνύουν μία τάση η οποία είναι πολύ πιθανό να ακολουθηθεί, μπορεί να μην ακολουθηθεί στην ολότητά της, αλλά σε κάποια επιμέρους θέματα είναι πάρα πολύ πιθανό να ακολουθηθεί. Αν θέλετε μπορώ να πω 2-3 πράγματα σε σχέση με τα κεντρικά σημεία. Ένα βασικό σημείο στο οποίο στέκεται η έκθεση αυτή είναι η πρόταση που γίνεται να περιοριστούν τα περισσότερα ταμεία που υπάρχουν και όλοι οι ασφαλισμένοι να είναι στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕ, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και στον ΟΓΑ. Δηλαδή στην ουσία τρία να είναι τα ταμεία τα οποία θα καλύπτουν όλους τους ασφαλισμένους. Πέραν αυτού βέβαια το σημαντικό είναι ότι εκείνο το οποίο προτείνεται είναι να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες ασφάλισης και συνταξιοδότησης όλων των ασφαλισμένων. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι στα ταμεία, τουλάχιστον για τους ασφαλισμένους από μέχρι κάποιο χρονικό σημείο, ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας, διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, διαφορετικός τρόπος υπολογισμού σύνταξης. Από κάποιο σημείο και πέρα, αυτά εμπολείς ενοποιούνται. Σύμφωνα με την έκθεση λοιπόν θα πρέπει να γίνουν ενοποιήσεις των ταμείων και από εκεί και πέρα όχι μόνο ενοποιήσεις αλλά να ενιοποιηθούν και οι προϋποθέσεις ασφάλισης και οι εισφορές που θα καταβάλλονται για την ασφάλιση αυτή και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Αυτό κατά την προσωπική μου άποψη είναι κάτι το οποίο μάλλον θα το δούμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα σταθεί ως πρόταση του ΟΣΑ, ως πρόταση η οποία είναι σε μια έκθεση. Νομίζω ότι σε μια πορεία είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία βέβαια είναι να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος αν γίνει, ώστε να μην θυγούν αυτό που λέμε τα όριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δηλαδή να μην ανατραπεί η προσδοκία που έχει κάποιος να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που ισχύουν αν το κάνει αυτό ύστερα από 2 ή 3 χρόνια, αν υπάρξει αλλαγή των προϋποθέσεων αυτών. Να μην διαψευστεί στην προσδοκία που έχει ως προς το ύψος του ποσού της σύνταξης που θα πάρει επειδή θα πάει σε ένα άλλο καθεστώς. Βεβαίως θα μου πείτε ότι τι σας λέω, ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις και ξεκινούν κάποιοι θεωρητικά από μεγάλα, από υψηλά ποσά σύνταξης, τα οποία μετά τις παρακρατήσεις μειώνονται κατά 40 ή 50%. Σωστό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, τουλάχιστον ας ξεκινούν με ένα υψηλότερο ποσό, δηλαδή στην απόφαση συνταξιοδότηση που θα έχουν, να είναι αποτυπωμένο ένα υψηλότερο ποσό. Ένα άλλο σημείο, επανέρχομαι στο... Αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο της έκθεσης, μια κεντρική πρόταση και ιδιαίτερα σημαντική. Κάποιες άλλες προτάσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με επιδόματα, παραδείγματος χάρη με τα επιδόματα αναπηρίας, τα οποία η έκθεση θεωρεί ότι θα πρέπει να εξομοιωθούν όσον αφορά το ύψος. Αναφέρεται μάλιστα σε ένα ποσό 500 ευρώ
και μάλιστα θεωρεί ότι αυτό μάλλον θα πρέπει να επεκταθεί όχι μόνο στα επιδόματα αναπηρίας τα οποία καταβάλλονται σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, αλλά και στη συντάξη λόγω αναπηρίας. Για πάρα πολλούς συνταξιούχους, αν συμβεί αυτό, θα σημαίνει ότι το ποσό της σύνταξης που παίρνουν θα μειωθεί σημαντικά και θα χορηγείται, και αυτό είναι μια σημαντική επισήμανση, με κριτήρια εισοδηματικά. Δηλαδή θα το παίρνει κάποιος μόνο αν έχει είτε ατομικό είτε οικογενειακό εισόδημα πάρα πολύ χαμηλό. Το ίδιο, τα ίδια περίπου θέματα θέτουν και για το επίδομα ανεργίας. Λένε μεν ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι πάρα πολύ χαμηλό. Λένε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επεκταθεί η χρονική διάρκεια απονομής του επιδόματος αναπηρίας, όμως το συνδέουμε με εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ θέλω να πω, τόσο για το επίδομα ανεργίας όσο και για τα επιδόματα αναπηρίας, ότι στην ουσία, αν γίνει αυτό, θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους. Δηλαδή, θα είναι πλέον καθαρά προνοιακές παροχές, τις οποίες θα τη δίνει το κράτος, και όχι κοινωνικο-ασφαλιστικές παροχές, οι οποίες, όπως πολύ καλά ξέρετε, στηρίζονται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Και εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ασφαλισμένοι καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές και τις δικές τους και μέσω του εργοδότη, και για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει ειδικός κλάδος ασφάλισης για το επίδομα ανεργίας, και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή το ποσό της σύνταξης που παίρνουν έχει να κάνει αναμφίβολα και με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλει. Αυτή η πρόταση, και η συντάξη αναπηρίας και τα επιδόματα να μετατραπούν σε προνοιακές παροχές, νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα. Δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή, δεν ξέρω αν θα ακολουθηθεί, δεν ξέρω μέχρι ποιου σημείου μπορεί να ακολουθηθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό θα συνιστά μια μεγάλη αλλαγή. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις θα οδηγήσει και σε περιορισμό του ποσού της σύνταξης παύλα επιδόματος που θα παίρνουν και σε συρρήκνωση του κύκλου αυτών που θα μπορούν να το πάρουν. Ας δούμε λίγο το ασφαλιστικό λίγο πιο δομικά. Ναι. Ξέρουμε ότι η καταγεγραμμένη ανεργία είναι γύρω στο 28%. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ανεργία υπερβαίνει το 28%, γιατί ο τόπος με τον οποίο ορίζεται η ανεργία αφήνει έξω άνεργους οι οποίοι δεν είναι καταγεγραμμένοι. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει σοβαρότατο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Επίσης γνωρίζουμε ότι η γενιά των νέων από 17-18 έως και 25 έχει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Θέλω να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε τελικά ότι το ασφαλιστικό, όπως και αν καταλήξει σαν σύνολο ταμείων, είτε είναι όσα είναι σήμερα είτε καταλήξουν όσα προτείνει όσα, βλέπετε βιωσιμότητα στον ασφαλιστικό κλάδο? Κοιτάξτε, είναι οι επισημάνσεις που κάνετε είναι όλες πάρα πολύ σωστές και εντοπίζουν και προσδιορίζουν ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο διωγγώνεται. Και αυτό το πρόβλημα λέγεται χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Να προσθέσω σε αυτά τα πολύ σωστά που λέτε, ότι και η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος έχει οριοθετηθεί, έχει περιοριστεί και όπως φαίνεται στο μέλλον θα περιορίζεται ακόμη περισσότερο, που θα επιτείνει το πρόβλημα ύστερα από όλα αυτά τα οποία επισημαίνεται. Πέραν αυτού θα πρέπει να πούμε ότι και οι μισθοί έχουν, πέραν της ανεργίας, της πολύ υψηλής ανεργίας, και οι μισθοί έχουν μειωθεί σημαντικά. Δηλαδή το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να καλύψει συντάξεις οι οποίες είναι σε ένα αλφα ύψος με αποδοχές, με εισφορές από αποδοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για το ασφαλιστικό σύστημα. Πέραν αυτού υπάρχει βέβαια και μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστης παύρα μαύρης εργασίας. Δηλαδή όταν συζητάμε για ένα ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας, μαύρης εργασίας 30%, εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει εισφοροδιαφυγή ανασφάλιστη εργασία σε ποσοστό μεγαλύτερο από 4-5%. Εμείς συζητάμε για 30%, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να σταθεί κανένα ασφαλιστικό σύστημα με τόσο σημαντικό ποσοστό ανασφάλισης εργασίας, συν όλες τις άλλες παραμέτρους που πολύ σωστά θέτετε. Πρέπει να το στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει δημόσια κοινωνική ασφάλιση.
Σε όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να βρούμε λύσεις και θα πρέπει να βρούμε πρόσθετους τρόπους χρηματοδότησης. Πέραν αυτού θα πρέπει να φροντίσουμε για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν μπορεί να επαγγελόμαστε κοινωνική ασφάλιση και ένα αξιοπρεπές επίπεδο παροχών συνταξιοδοτικών ή λοιπόν παροχών χωρίς να υπάρχει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχει τεράστια δυσκολία αυτή την περίοδο σε αυτό. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Όμως, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, είτε αυτή προέρχεται ως κρατική χρηματοδότηση, είτε προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται, για όλους αυτούς τους λόγους που λέμε, είναι προβληματική. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα να το ξαναβάλουμε κάτω, να το δούμε, να το αντιμετωπίσουμε. Τα θέματα πρέπει να τα βάζουμε κάτω και να τα αντιμετωπίζουμε. Και από εκεί και πέρα να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίοδου. Έχουμε τώρα μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και να δούμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Πάντως είναι κυρίως πρόβλημα χρηματοδότησης το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Ας μείνουμε στην αγορά εργασίας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η σημερινή νέα γενιά, είτε είναι απόφοιτη πανεπιστημιακών σχολών, είτε δεν είναι απόφοιτη πανεπιστημιακών σχολών, έχουν μπροστά τους μία τεράστια συρρήκνωση της αγοράς εργασίας. Πλέον η έξοδος από την Ελλάδα δεν είναι επιλογή, αλλά τίνει να γίνει υποχρέωση. Ή μάλλον τίνει να γίνει η μόνη επιλογή. Διότι η χώρα βρίσκεται σε ύφεση, ίσως για έκτο χρόνο. Πιστεύετε ότι η αγορά εργασίας τελικά διευρύνεται πανευρωπαϊκά? Βρισκόμαστε δηλαδή σε μία ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρώπη? Αυτό είναι το επερχόμενο πλάνο? Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η κατάσταση είναι όπως ακριβώς την περιγράφεται. Δηλαδή πάμε σε διευρυμένη αγορά εργασίας η οποία ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της Ελλάδας. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς τα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, έτσι, και με διαφορετικούς τρόπους, αλλά εν πάση περιπτώσει η βάση των προβλημάτων είναι η ίδια. Η επισήμανση που κάνετε για την ανάγκη, έτσι όπως εμφανίζεται, για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά εδώ και θέλει να εργαστεί, τελικά καταντάει αναγκαίο το να σηκωθεί να φύγει και να πάει έξω. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες, και όταν λέω προσπάθειες δεν είναι θέμα μόνο των επιχειρηματιών, θα πρέπει και η πολιτεία να πάρει τα μέτρα αυτά που πρέπει να πάρει, ώστε και να ξεφύγουμε από αυτή τη συνεχόμενη ύφεση που δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα, για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και στο επίπεδο της ανεργίας. Είναι το σοβαρότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση. Αν θέλετε, μια πολύ σημαντική διάσταση είναι η κοινωνική διάσταση που έχει αυτό το θέμα. Εγώ δίνω πολύ πολύ μεγάλη σημασία και στην κοινωνική διάσταση, όχι μόνο στην οικονομική. Λοιπόν, αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, θα είναι και το κοινωνικό πρόβλημα τεράστιο, και το οικονομικό, και βέβαια και το πρόβλημα που έρχεται και δημιουργείται στα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ θα πρέπει να πω το εξής. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με όλα αυτά που ακούγονται, τα οποία δεν απέχουν από την πραγματικότητα, υπάρχει μια τάση απαξίωσης του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Και σε πάρα πολλούς νέους μπορεί να δημιουργείται η άποψη, η εντύπωση ότι δεν έχει καμία αξία έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πότε θα πάρω σύνταξη εγώ, τι αξία έχει να καταβάλω ασφαλιστικές φορές, ας μην ασφαλίζομαι καθόλου. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτή την άποψη. Δηλαδή πρέπει όλοι να φροντίσουμε να στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Να φροντίσουμε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας να σταθεί και να προχωρήσει. Να μας δίνει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ασφαλιστικών παροχών. Από εκεί και πέρα, αν ο καθένας θέλει να βρει συμπληρώματα σε σχέση με αυτό, εντάξει, ας προχωρήσει, ας το ψάξει. Αλλά το πρώτο και βασικό είναι να στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να φροντίζουν να ασφαλίζονται και στο σύνολο των αποδοχών τις οποίες παίρνουν. Πρέπει να είναι φροντίδα και του καθενός αυτό. Ξέρετε, παλιά στην κοινωνική ασφάλιση λέγαμε ότι για να σταθεί το σύστημα είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό που λέμε ασφαλιστική συνείδηση, κοινωνικοασφαλιστική συνείδηση. Η ανάγκη αυτή την περίοδο νομίζω ότι είναι επιτακτικότερη από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να έχουμε αυτή τη λεγόμενη κοινωνικοασφαλιστική συνείδηση, να απαιτούμε την ασφάλιση, όχι μόνο το μίνιμουμ αυτής, αλλά ασφάλιση για όλο το χρονικό διάστημα που δουλεύουμε
και για το ύψος των αποδοχών που πράγματι έχουμε. Πρέπει να φροντίσουμε όλοι να στηριχθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο με το στόμα των νέων που αμφισβητούν το ασφαλιστικό σύστημα όπως το περιγράψατε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την πρόσφατη οικονομική ιστορία της Ελλάδας και την πρόσφατη πολιτική ιστορία της Ελλάδας και θα σας έλεγαν ευγενέστατα και σε έναν αξιοπρεπή διάλογο ότι η διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων, είτε η οικονομική είτε η πολιτική μέχρι σήμερα, έδειξε ότι ακόμα και να εμπιστευτούν οι νέοι τα ασφαλιστικά ταμεία, οι διαχειριστές δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είτε οι ζημιές των ομολόγων, οι οποίες μπορεί και να ήταν αναπόφευκτες ή και να μην ήταν αναπόφευκτες, είτε οτιδήποτε άλλη οικονομική ατασταλία ακούστηκε μέσα στα ασφαλιστικά ταμεία, κλόνισε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι ζητάμε από τους πολίτες να εμπιστευτούν τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά απαιτούμε από τους πολιτικούς και τους διαχειριστές να κάνουν καλά τη δουλειά τους πλέον. Συμφωνείτε σε αυτό? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διαχρονικά η διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων δεν έγινε με τον υποφελέστερο τρόπο για διάφορους λόγους. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Από εκεί και πέρα βεβαίως σημασία έχει πώς αντιδρά κανείς αυτό. Δεν θα πρέπει να αποστεί από την κοινωνική ασφάλιση επειδή με τα βεβαιότητας δεν υπήρξε η υποφελέστερη διαχείριση. Γι' αυτό είμαι 100% σίγουρος. Και δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Εγώ το ξέρει όλος ο κόσμος. Και το είδε στα αποτελέσματα όλος ο κόσμος. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει, η δική μου άποψη είναι να φροντίσουμε και για αυτό που είπα πριν, δηλαδή το να περπατήσει η ασφάλιση και απ' την άλλη να φροντίσουμε μέσω των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνονται να υπάρχει και έλεγχος στο πώς θα γίνεται η διαχείριση των αποθεματικών. Και ίσως ξέρετε στο παρελθόν η διαχείριση μπορεί να είχε αφαιθεί σε χέρια τα οποία να μην είχαν καμία γνώση για το τι πρέπει να γίνει. Εγώ παίρνω την καλύτερη εκδοχή, έτσι, της έλλειψης γνώσης. Το πώς θα γίνει η διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία βέβαια τώρα εδώ που τα λέμε έχουν συρρυκνωθεί σημαντικά, έτσι. Και μετά το κούρεμα, το σημαντικότατο κούρεμα. Προχωρούμε. Για το πώς θα γίνεται η διαχείριση, θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν τεχνογνωσία, ειδική γνώση και έλεγχος. Νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα. Ας δούμε λίγο τις κοινωνικές προεκτάσεις της ανεργίας. Θέλω να μου δώσετε την εμπειρία που έχετε μέσα στο γραφείο σας. Μέσα στο γραφείο σας μένει αρκετός κόσμος, θα έλεγα πολλής κόσμος, από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Νιώθετε ότι ο κοινωνικός ιστός στην Ελλάδα έσπασε? Ακόμη και αν δεν φτάσω στο να πω ότι έσπασε, με τα βεβαιότητας θα πω ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, αυτό είναι αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά. Να πάω στο άλλο. Λένε πάρα πολύ ότι όλος ο κόσμος ψάχνει προϋποθέσεις στην αξιοδότηση. Λένε πολύ ότι δεν είναι σωστό αυτό. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το εξής. Εγώ το βλέπω και το ζω καθημερινά. Γιατί αναζητά ο κόσμος τρόπους στην αξιοδότηση? Γιατί ψάχνει να βρει αν έχει τις προϋποθέσεις? Στην ουσία γιατί υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια. Αυτό, το σοβαρό πρόβλημα είναι η εργασιακή ανασφάλεια. Αυτό είναι που οδηγεί τον κόσμο να ψάξει να βρει μία άλλη λύση ενός μίνιμουμ εισοδήματος. Αυτή είναι η βασική αιτία. Δεν είναι ούτε η τεμπελιά, ούτε το ότι έχει βαρεθεί να εργάζεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει αν ύστερα από 2-3, δεν λέω για του χρόνου ή του παραχρόνου, αν ύστερα από 2-3 μήνες θα έχει δουλειά, θα μπορεί να έχει ένα στοιχειώδες εισόδημα. Κατευθύνεται λοιπόν, οθείται προς την αναζήτηση λύσης στη συνταξιοδότηση, έστω και μειωμένης. Πάρα πολλοί, σας λέω τι αντιμετωπίζω καθημερινά, ψάχνουν λύση μειωμένης σύνταξης υπό την έννοια του να έχουν ένα μίνιμουμ επίπεδο κάποιων παροχών. Και που το ξέρετε ότι όταν υπάρχει αυτό το μίνιμουμ επίπεδο των παροχών έχει και κάλυψη για την ασθένεια που είναι απαραίτητη σήμερα. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ερώτημα που κάνατε. Εγώ είδατε ότι και πριν, όταν συζητούσαμε, σε σχέση με την ανεργία τόνισα το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν του οικονομικού, έτσι, δεν το υποβαθμίζω τη σημασία του οικονομικού προβλήματος. Όμως νομίζω ότι πολύ πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται, το οποίο καταλήγει σε κλονισμό του κοινωνικού ιστού σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Είναι σημαντικό πρόβλημα
και εγώ το θεωρώ το κεντρικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ας δούμε την Ελλάδα σαν κομμάτι της Ευρωζώνης, ευτυχώς παραμένουμε. Έχετε καθόλου άποψη ως πόσο είμαστε εναρμονισμένοι στα ψηφίσματα, τα εργατολογικά της υπόλοιπης Ευρώπης με την Ελλάδα ή υπάρχουν ψηφίσματα τα οποία στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί? Κοιτάξτε, εξ όσων γνωρίζω γίνεται μια προσπάθεια εναρμόνισης, εμπολής προσπαθούμε να τα εντάξουμε, υπάρχουν ακόμη και ψηφίσματα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στο δίκαιο το δικό μας. Εκεί όμως που θέλω να σταθώ είναι στο εξής, και σε σχέση με τα ψηφίσματα και σε σχέση με τις οδηγίες και σε σχέση με τον νόμο. Σημασία έχει ότι θα πρέπει στην Ελλάδα αυτά τα οποία ψηφίζονται, είτε ως νόμοι που έρχονται απ' έξω στα πλαίσια της εναρμόνισης, είτε ως δική μας νόμη, ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται. Είμαι βέβαιος ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι μόνο να ψηφίσεις, να θεσμοθετήσεις μια διάταξη, να δημιουργήσεις ένα θεσμικό πλαίσιο. Το θέμα είναι να έχεις τις δομές, να μπορείς να παρακολουθήσεις το ότι αυτά τα οποία ψηφίζεις τηρούνται κιόλας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα σας το πω έτσι σαν ένα απλό παράδειγμα και είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων στους οποίους ακόμη και αυτά τα πολύ χαμηλά όρια αποδοχών που ισχύουν σήμερα δεν τηρούνται. Το ωράριο εργασίας είναι διευρυμένο και αυτά τα οποία παίρνουν ως μηνιαίες αποδοχές μπορεί να είναι 300-400 ευρώ οι εργαζόμενοι. Έτσι. Θα πει κανείς υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που κατοχυρώνει κάτι παραπάνω. Στην ουσία όμως μπορεί να μην εφαρμόζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχει λοιπόν και αξία και σημασία πέραν της εναρμόνισης, της θεσμοθέτησης, της δημιουργίας του θεσμικού πλαισίου να υπάρχουν οι δομές και η οργάνωση στο κράτος αυτή που να μπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει και να βλέπει ότι τηρούνται αυτά τα οποία ισχύουν ως νομοθετικές ρυθμίσεις. Πριν κλείσουμε, να σας κάνω και μία ακόμη ερώτηση, η οποία αφορά και την επικαιρότητα. Ακούγεται ότι μειώνεται το ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο μάλιστα τίνει, από ό,τι διαβάζουμε, να καταργηθεί. Πώς βλέπετε την προοπτική της ύπαρξης του ΕΦΑΠΑΞ στο μέλλον? Λοιπόν, να πούμε για το ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο προφανώς αναφέρεστε εσείς, το οποίο στηρίζεται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και είναι ένα ποσό το οποίο παίρνει κάποιος όταν συνταξιοδοτείται, όταν φτάνει η καλή ώρα της συνταξιοδότησης. Εκείνο το οποίο είναι ήδη θεσμοθετημένο, είναι διάταξη δηλαδή, είναι ότι από 1η-1η του 2014 θα εφαρμοστεί νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ. Είναι βέβαιο ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ αυτός, ο καινούριος, θα οδηγήσει σε μειώσεις του ΕΦΑΠΑΞ. Έγινε μία προσέγγιση από πλευράς Υπουργείου σε σχέση με τον λεγόμενο νέο μαθηματικό τύπο, δηλαδή με τον τρόπο που θα υπολογίζεται το ΕΦΑΠΑΞ, και από τα παραδείγματα που έγιναν μετά φάνηκε ότι αυτός ο τρόπος θα οδηγήσει σε ανισότητες και σε διαφορετικού ύψους ΕΦΑΠΑΞ ανάλογα με το πότε φεύγει κάποιος. Και αυτό γιατί ο τρόπος που θα υπολογιζόταν το ΕΦΑΠΑΞ είχε δύο παραμέτρους. Και τα οικονομικά του ταμείου, αναμφίβολα, και από εκεί και πέρα το πλήθος των αιτήσεων για χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ που εκκρεμούσαν. Έτσι λοιπόν αυτό οδηγούσε στο εξής άτοπο. Αν έφευγε κάποιος μια χρονιά που φεύγανε πάρα πολλοί, το ΕΦΑΠΑΞ που θα έπαιρνε θα ήταν μικρότερο. Αν έφευγε σε μια χρονιά που φεύγαν λίγοι, το ΕΦΑΠΑΞ θα ήταν υψηλότερο. Δύο λοιπόν ασφαλισμένοι που θα είχαν ίδιο χρόνο ασφάλισης, ίδιες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, θα κατέληγαν να παίρνουν διαφορετικό ΕΦΑΠΑΞ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κοινωνική ασφάλιση. Αναζητάτε λοιπόν τώρα από το Υπουργείο μια καλύτερη λύση, μια λύση δηλαδή η οποία να μην οδηγεί σε ανισότητες τέτοιες, και δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα υπάρξει μείωση του ΕΦΑΠΑΞ. Νομίζω ότι θα είναι πιο στρογγυλή η μείωση, δηλαδή ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη, τουλάχιστον καταρχήν, όπως με τα βεβαιότητα θα υπάρχει μείωση του ΕΦΑΠΑΞ, ιδιαίτερα στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει και οικονομικό θέμα, δηλαδή κάποια έκτακτη χρηματοδότηση που έγινε φτάνει στα όρια της, τελειώνει δηλαδή, και από εκεί και πέρα βέβαια οι επιταγές της Τρόικα είναι να μην υπάρχουν χρηματοδοτήσεις πλέον ούτε για το ΕΦΑΠΑΞ ούτε για την επικουρική ασφάλιση και την επικουρική σύνταξη. Ένα άλλο σημαντικό είναι, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, είναι
Εντάξει, γίνεται αυτή η μείωση από 1η-1η του 2014. Βλέπουμε ποσοστία ποια είναι η μείωση αυτή. Ποιες περιπτώσεις θα καταλάβει. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί και περιμένει να πάρει το εφάπαξ, θα το πάρει με τον καινούριο τρόπο υπολογισμού, αν το πάρει μετά την 1η-1η 14, ή θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ήδη έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία του και περιμένει το εφάπαξ. Και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Εκείνο το οποίο φαίνεται πάντως, εγώ αυτό αισθάνομαι, είναι ότι αυτοί που φεύγουν τώρα, δυστυχώς, δεν θα προλάβουν τη νέα μείωση του εφάπαξ. Δηλαδή θα πάρουν εφάπαξ, εφόσον το πάρουν μετά την 1η-1η του 14, με την καινούργια μείωση. Και θα πρέπει να πούμε ότι το Νοέμβριο του 2012 γίνανε και άλλες μειώσεις στο εφάπαξ, έτσι. Πάμε δηλαδή σε σημαντική μείωση, αν γυρίσουμε προς τα πίσω, σε σχέση με το εφάπαξ που έπαιρνε κάποιος, αν το έπαιρνε το έτος 2011 ή στις αρχές του 2012. Ωραία, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας, να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις μας. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο κύριος Μπούρνος είναι ο δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού νομοθεσία ΙΚΑ και κυρίως για μας είναι και νεοσμηνιώτης. Βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικότερο. Για το Νέα Σμήνη TV, Δημήτρης Πετρόπουλος από το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Μπούρνου.